Της Αγίης της εν τη γη αυτού εθαύμαστος εν ο Κύριος πάντα τα θελήματα αυτού εν αυτής. Έχει πολλά ευλογημένα να έχετε όλοι σας. Χάρη τη Θεού μας αξίωσαν οι Άγιοι Ηλιόφωτοι, οι όσοι οι πατέρες, οι οποίοι ασκήτευσαν σε αυτόν το ευλογημένον όρος της κορώνης, όπως λέγεται από τα πολύ πολύ παλαιά χρόνια, και αφού με αξίωσαν προσωπικά με την ευλογία του Δεσπότη σας, του φίλτατού μου εν Χριστώ αδελφού Ισαΐου, που με την άδειά του σήμερα βρίσκομαι εδώ μαζί με τη γερόντισσα, τη γνωστή σε όλους τους κατομονιάτες και όχι μόνον, η Ιουστίνη μοναχήν του Αγίου Νικολάου της Ορούντας και τη συνοδείαν αυτής, χάρη τη Θεού είναι η δεύτερη φορά που έρχομαι ως προσκυνητής στους Αγίους Ηλιοφώτους. Η πρώτη φορά ήταν μία πολύ σημαντική στιγμή, ένας μήνας Αύγουστος πριν πόσα χρόνια. Χριστόδουλος να μας πει. Το 13 λέει, πέρασαν ήδη 7 χρόνια. Λοιπόν, ήταν ένας μήνας Αύγουστος, ευρισκόμουν εκεί εις το μοναστήρι της Ορούντας και εξομολογούσα και ήρθε αυτός ο καλός άνθρωπος, ο πρόσφυγας Χριστόδουλος από το Πρασκιόνι την Πεντάγιανης. Πεντάγια. Λοιπόν, και μας είπε εν δακρύς, ελάτε λέει μαζί με τη γερόντισσα να δείτε ένα θαυμαστό γεγονός που συμβαίνει αυτήν τη στιγμή στους Αγίους Ηλιοφώτους της Κάτω Μονής. Ήρθαμε εδώ και βρήκαμε την εκκλησία να είναι γεμάτη ουράνια νεβοδία και αποκαλύφθηκε μέρος των λειψάνων από αυτά που βλέπετε τώρα ενώπιός σας εκεί πίσω εις τους τάφους των Αγίων. Εκάλεσα αμέσως κατά πρώτον, κατά την τάξη, τον αρχιερέα του τόπου, τον Ταμασού Ισαΐα, τον πρωτοσύγγελον αυτού, πρωτοσυγγελεύονταν για να ακριβολογούμε Θεόδωρο, και μαζί με τον αρχαιολόγο Χριστόδουλο Χατζηχριστοδούλου έγινε η εκταφή των Λειψάνων, μέρος των Λειψάνων, από τους Αγίους Ηλιοφώτους, επαναλαμβάνω, εκεί πίσω εις το Ιερό Σπήλαιο, όπου πάλι ποτέ ο Άγιος Ηλιόφωτος μαζί με τη συνοδεία του, τους άλλους πατέρες, ασκήτευσαν. Τα λείψανα μεταφέρθηκαν εις τη Μητρόπολη της Δαμασού και τώρα τα βλέπω εδώ ευπρεπισμένα και καλοπισμένα, τετιμημένα από τον επίσκοπον του τόπου, από τον ιερέαν εδώ της Κάτω Μονής, τον αγαπητό μας πατέρα Θωμάν, τον αδελφόν εδώ Χριστόδουλον που διακονεί ως προσμονάριος όλων των προσκυνητών που έρχονται σε αυτόν το πανάρχαιο προσκύνημα της βορειοδυτικής Κύπρου, της Μητρόπολης Ταμασού. Το τόσο γυτνιάζω με την ημετέραν Μητρόπολη της Μόρφου. Αισθανόμεθα πατέρες μου και αδελφοί μου και εμείς την άβραν αυτών των Αγίων να μας αγκαλιάζει. Αισθανόμεθα την παρουσία των Αγίων Ηλιοφώτων να μας φωτίζει, να το φως τους να είναι φως καθαρτικών, φωτιστικών και αγιαστικών και στην ημετέραν ζωή. Λίγα λόγια να υπώ για τους Αγίους Ηλιοφώτους. Οι Άγιοι Ηλιόφωτοι δεν είναι Κύπροι, τουλάχιστον οι πρώτοι τέσσερις. Ο Άγιος Ηλιόφωτος και η συνοδεία του η μικρή, οι άλλοι τρεις πατέρες, είναι
από τη Φινίκη, δηλαδή από την παραλία, τα δυτικά παράλια προς τη θάλασσα του Λιβάνου. Όταν ακούσατε το απολυτίκιο προηγουμένως να λέει Αλαμανίας, τι λέει Γιάννη, το θρέμμα, τι λέει, Αλαμανίας τους γενναίους μάρτυρας. Μάλιστα, τους γενναίους μάρτυρας, εννοεί ότι κατάγονται από μία περιοχή η οποία λέγεται στα αρχαία χρόνια Αλαμανία. Μερικοί είπαν δεν υπάρχει τέτοια περιοχή, αδίκως την ονομάσους ονομάσαμε έτσι και αυτούς και πολλούς άλλους Αγίους που ήρθαν από τα πέρα. Όταν λέμε από τα πέρα εννοούμε απ' έξω από την Κύπρο, και ήρθαν να σκητέσουν στον τόπο μας σε χρόνους παλαιούς που πάντοτε η Κύπρος και μέχρι σήμερα που είμαστε ημικατεχόμενοι είχαμε πιο πολύ ειρήνη, πιο πολύ ησυχία και από τη Συρία και από τη Μεσοποταμία και από τον Λίβανο και από την Παλαιστίνη και από την Αίγυπτο και την Λιβύη. Έτσι θεωρούσαν οι άνθρωποι αυτοί ως τόπον ασκήσεως και ησυχίας ειρηνικής καλύτερο την Κύπρο. Έτσι ήρθε ο Όσιος Βαρνάβας της Βάσας, ο Γεώργιος του Κουτσοβέντη, οι Άγιοι Λιόφωτοι από την Παλαιστίνη. Έτσι ήρθαν τα Λείψανα τον Αγίο Βαρνάβα και Ιλαρίωνος της Περιστερώνας. Έτσι ήρθαν τα Λείψανα των Αγίων Κυπριανού και Ιουστίνης στο γειτονικό Μένικο. Έτσι ήρθαν τα Λείψανα στην κατεχόμενη σήμερον και αύριον ελευθέραν Κωμόπολη της Μόρφου του Αγίου Μάμα. Βλέπετε λοιπόν ότι η γειτνίαση με αυτές τις ευλογημένες πατρίδες της Σύρο Παλαιστίνης και της Μικράς Ασίας ευνόησε την Κύπρο. Πολλοί άνθρωποι ήρθαν αγιασμένοι και έζησαν εδώ, και άλλοι μπορεί να μην έζησαν εδώ, έφερε η πρόνοια του Θεού τα Λείψανα πολλών Αγίων στην Κύπρο να την περιτυχήσουν και να θεμελιώσουν έτη και έτη την νήσον αυτή που να ονομαστεί τα κατοπινά χρόνια νήσος των Αγίων. Το μόνο νησί όλης της Ορθοδοξίας που λέγεται νήσος των Αγίων είναι η Κύπρος. Τέτοια Άγιοι λοιπόν που ήρθαν από το Αλ Αμανός Όρος. Το Αλ Αμανός Όρος το βρήκαμε να βρίσκεται στη Βόρεια Συρία, εκεί που είναι η μεγάλη Θεούπολης, η Αντιόχεια. Αυτόν το όρο σκεφτείτε ότι είναι τρεις φορές μεγαλύτερο σε μήκος και πλάτος του Τρόοδος. Πήγα και το είδα από μακριά όταν υπήρχε ειρήνη το 2010 και ρώτησα τι βουνό είναι αυτό, τεράστιο, ολόμαυρο από τα πολλά δέντρα που έχει. Και μου είπα, είναι το μαύρο όρος των Βυζαντινών, γι' αυτό και έλεγαν οι Κυπρέοι όταν έβασαν καμιά κατάρα στα μαύρα όρη να πάει. Αυτά ήταν τα μαύρα όρη. Ήταν του Τρόοδους. Ήταν τα μαύρα όρη της Βόρειας Συρίας, της Αντιόχειας για να λέμε με ακρίβεια. Και αργότερα το ονόμασαν οι Έλληνες, οι Βυζαντινοί Έλληνες, οι Ρωμιοί, Αμανών, γιατί βγάζει κάτι μανιτάρια που λέγονται Αμανίτες. Επήγα μετά οι Άραβες και το έπιασα. Οι Άραβες έβαλαν μπροστά από τον Αμανών το άρθρο Αλ, που σημαίνει ο Αμανός. Αλ Αμανός. Αλ Αχρά, Αλ Ζαρζίρα. Έτσι λέει. Είναι το άρθρο τους το Αλ, το αραβικό Ο. Και έτσι, από αυτά τα ευλογημένα μέρη του Αλαμανού, ήρθαν πολλοί Άγιοι στην Κύπρο. Ο Άγιος Θεράποντας είναι από τον Αλαμανό. Ερχόντουσαν συνήθως μέσω Λιβάνου, μέσω Παλαιστίνης.
Πήγαινα στα Ιεροσόλυμα και μετά κατευθύνοντας στην Κύπρο, που όπως είπαμε είχε πιο πολύ ειρήνη, ησυχία για άσκηση και αγώνα πνευματικών. Αυτοί οι Άγιοι, τουλάχιστον οι πρώτοι τέσσερις, η συνοδεία του Αγίου Ηλιοφώτου, ήταν στρατιωτικοί Άγιοι. Γι' αυτόν και ονομάζονται και μάρτυρες. Και έζησα στα χρόνια του Θεοδόσιου, του Αυτοκράτορα, του Μικρού. Ο Θεοδόσιος ο Μικρός ήταν γιος του Αρκαδίου και εγγονός του Θεοδοσίου του Μεγάλου. Άμα πάτε στην Κωνσταντινούπολη και δείτε τα τείχη της Κωνσταντινούπολης, πώς τα έκτισε. Μέχρι σήμερα σώζονται τα τείχη. Τόσο Ρωμαλαία είναι. Τα έκτισε αυτός ο Αυτοκράτορας. Ο Θεοδόσιος ο Μικρός. Λέγεται Μικρός γιατί υπάρχει και Μεγάλος. Ο Θεοδόσιος ο Μεγάλος. Αυτός ο Θεοδόσιος λοιπόν ο Μικρός τους είχε στρατιωτικούς του, τον Άγιον Ηλιόφωτο, όπως και τους Αγίους τους δύο της Περιστερώνας, τον Βαρνάβα και τον Ιλαρίον. Αυτοί έδωσαν μάχες, ήταν Ρωμαλαίοι άντρες, οι Αλαμανοί ήταν ψηλοί λέει και Ρωμαλαίοι. Από εκεί κατάγονται και οι Ακρίτες που γέμισαν την Ελλάδα, την Κύπρο, την Κρήτη, την Κάρπαθο με φρούρια που αντιστέκονταν απέναντι στο Ισλάμ, απέναντι στους Άραβες, όταν εμφανίστηκαν οι Άραβες μετά τον 7ο αιώνα. Λοιπόν, και επολέμησαν αυτοί, ήταν πολεμιστές οι Άγιοι τους. Ο Ηλιόφωτος λέει έφτασε η χάρη του η μνήμη του σε όλα τα πέρατα της γης για τη γενναιότητά του ως στρατιωτικός. Οι άλλοι ήταν μαζί του στρατιώτες του Ηλιοφώτου. Όταν άκουσε τα κατορθώματα του Ηλιοφώτου και της συνοδείας αυτού ως στρατιωτική που ήταν, ο Θεοδόσιος ο Μικρός τους εκάλεσε στο παλάτι να τους γνωρίσει, να τους τιμήσει, που εμπροστάτευσαν την αυτοκρατορία από τους Πέρσες, από τους Ούνους, από τους Βανδάλους, κατακτητές της εποχής εκείνης. Και τους είπε, αφού τους ετοίμησε, πέστε μου κι εσείς ένα χατήρι που θέλετε να σας κάνω. Και τι του είπαν οι άνθρωποι του Θεού. Υπηρετήσαμε τον επίγειο βασιλέα να μας δώσεις άδεια να υπηρετήσουμε και τον ουράνιο βασιλέα, τον Χριστό. Θέλουμε να γίνουμε ασκητές σε έναν τόπο που να μην μας ξέρει κανείς. Ακούτε, ποια ήταν τα παλιά ιδανικά, όχι να βγει η φήμη μας και να κορδώνουμε, να πάμε ξένοι σε έναν τόπο ξένο και να μην μας ξέρει κανείς. Και αμέσως ελήγησε μπροστά στην αρετή των ανθρώπων και τους είπε, αφού θέλετε να υπηρετήσετε τον Χριστό, δεν μπορώ να σας εμποδίσω. Σας παρακαλώ μόνο να με μνημονεύετε και εμένα. Σήμερα μέσα μου έτσι ταπεινά που μνημόνευα, είπα και Θεοδοσίου του Αυτοκράτορος ημών. Έτσι. Λοιπόν, και ξεκίνησα λέει και πήγα γύρω στο 450, δηλαδή τον 5ο μετά Χριστό αιώνα. Άκουσαν ότι στην Έφεσο αναστήθηκαν οι 7 παιδες της Εφέσου. Λίγα χρόνια πριν αναστήθηκαν αυτοί. Νομίζω το 447 αναστήθηκαν. Γιατί αναστήθηκαν αυτοί οι 7 παιδες? Αυτοί οι παιδες τους ανέστησε ο Χριστός επί Θεοδοσίου του Μικρού. Γιατί? Διότι εξεκίνησε μια αίρεση τότε που έλεγε ότι δεν θα γίνει Ανάσταση των νεκρών. Που λέμε στο πιστεύω, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνος. Έλεγαν παραμύθια είναι αυτά. Μπορούν να τα λείψαν αυτά τώρα εκεί τα γυμνά, να ξαναγίνουν σώμα, έστω πνευματικό σώμα, και να αναστηθεί ο άνθρωπος, ο πεθαμένος, ο νεκρός. Και για να δείξει ο Θεός μας ο Τριαδικός, ο Πατήρ, ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα, ότι μπορεί
από τα οστέα τα γυμνά να γεννηθεί άνθρωπος ξανά και μάλιστα πνευματικός και ανώτερης ποιότητας από ότι είμαστε εμείς. Όπως ο Χριστός αναστήθηκε και εμφανίστηκε εις τους μαθητές του και εξαιρέτωσε στον ολιγόπιστο Θωμά, Πάτερ Θωμά. Λοιπόν, έτσι λοιπόν εμφανίστηκε ο Χριστός και είπε του Αυτοκράτορα, θα γίνει μια Ανάσταση στην Έφεσον για να πιστέψετε όλοι που είστε ολιγόπιστοι. Και αναστήθηκαν 7 παιδες που πέθαναν την ίδια ημέρα σε ένα σπήλαιο στην Έφεσο. Οι άνθρωποι ενόμισαν ότι ξύπνησαν από ύπνο. Εκατέβηκαν στην πόλη και ζήτησαν ψωμί να αγοράσουν. Και έβλεπαν τον κόσμο ότι φορούσαν άλλα ρούχα. Η γλώσσα ήταν διαφορετική. Ήταν ελληνικά, δεν ήταν λατινικά. Όπως ήταν την εποχή του. Και δυσκολεύτηκαν να συνεννοηθούν. Και τους έβλεπαν και οι άνθρωποι του τότε αιώνα, του πέμπτου αιώνα, και τους έλεγαν, μα τι ρούχα είναι τούτα που φοράτε, ρωτινά ρούχα, αρχαία τούτα. Εμείς τώρα βλέπουμε κανένα βρακάν και μας φαίνεται αρχαίος. Λοιπόν, και τους είπαν, αυτή του λέει, μα πότε, εσείς του λέει, πότε πού ζείτε. Και τους είπα, σε ένα σπήλαιο στην Έφεσο. Σπήλαιο. Κοίταξε τι πολύ ωραία αν έχουμε και εσείς είτε μέσα στα σπήλαια. Να έρθει στην κάτω μονή τώρα ένας και να σας πει, είμαστε στα σπήλαια και μένουμε τον ίδιο φώτο. Μας είστε καμή. Ξέρω πράγμα, παράξενο πράγμα. Οπότε, επήγαν να πληρώσουν το ψωμί και έδωσαν από τα χρήματα της δικής τους εποχής, του 3ου αιώνα. Και μόλις τα είδαν εκεί οι φουρνάριδες, κατάλαβαν ότι κάτι θαυμαστό συμβαίνει. Και τους λέει, μα πότε ζήσετε εσείς. Και τους είπαν τον 3ο αιώνα, μα τώρα είναι 5ος, πάει να έρθει ο 6ος αιώνας. Μετά από 150-200 χρόνια. Εμαζεύτηκε ο επίσκοπος, ήρθαν οι παπάδες, οι διάκονοι, οι διοικητές, οι κοινοτάρχες και μαζεύτηκαν όλοι γύρω από αυτούς τους περίεργους 7 παιδες και τους εδιηγήθηκαν οι 7 παιδες. Πότε έζησαν, πότε πέθαναν και οι 7 στο σπήλαιο σαν ασκητές και είπαν εμείς, αφού φάγαν λίγο ψωμί, πήραν την ευχή του επισκόπου, χάρηκαν που είδαν τον κόσμο όλο να είναι χριστιανοί πια, την εποχή τους ήταν λίγοι χριστιανοί. Και πήγαν πίσω στο σπήλαιο και την επόμενη ημέρα εκοιμήθησαν, περιμένοντας την Ανάσταση. Και έπαψεν έτσι εκείνον το μεγάλο πρόβλημα της αίρεσης που έλεγε ότι δεν θα αναστηθούν ποτέ τα νεκρά σώματα, διότι είδα χειροπιαστά οι άνθρωποι ότι η Ανάσταση γίνεται και μάλιστα άμα θέλει ο Θεός από τα τώρα, σε ορισμένους. Τα λείψανα των 7 παιδών και τα μνημεία τους έγιναν ακουστά σε όλον τον κόσμο. Μέχρι σήμερα, άμα πάτε στην Έφεσο, ακόμη και οι Τούρκοι έχουν τα 7 μνήματα των 7 παιδών στην Έφεσο και τα δείχνουν. Σε αυτά λοιπόν τα μνήματα των Αγίων Επταπέδων της Εφέσου, των κοιμωμένων, όπως λέγονται και λέγονται, πήγαν οι Άγιοι Ηλιόφωτοι να προσκυνήσουν. Έτσι γνωρίζουμε και την εποχή που ζήσαν οι Άγιοι Ηλιόφωτοι, τον 5ο αιώνα, στην καρδιά του 5ου αιώνα. Κατέβηκαν μέχρι την Αττάλεια και έπιασαν καράβι και ήρθαν στα μέρη εδώ της Μόρφου. Στον κόλπο της Μόρφου είναι απέναντι. Η Αττάλεια και η Μόρφου είναι απέναντι. Και έψαξαν και βρήκαν τόπον, πήγαν στα προσκυνήματα του Αγίου Αυξηλίου, που τότε υπήρχε το λείψανο του Αγίου Αυξηλίου, στους όλους. Επήγαν στο Ανάγιον Ηρακλείδιον και τον επροσκύνησαν, στον Άγιον Επιφάνιο, κάτω στη Σαλαμίνα, τον Απόστολο Βαρνάβα,
τον Άγιο Λάζαρο, ήταν η Κύπρος γεμάτα προσκυνήματα και λείψανα. Δεν μπορούσες να γίνεις προσκυνητής στον Άγιον Τόπο, αν δεν έρχεσαι στην Κύπρο να προσκυνήσεις. Όλους αυτούς, τον Άγιο Σπυρίδωνα, την Τριμηθούντα, και μετά ζήτησαν ευλογία από τον τότε επίσκοπο Νταμασού να πάμε σε ένα μέρος, λέει, ερημικό, να ασκητεύσουμε. Η Κύπρος, όπως βλέπετε, έχει ποικιλία τόπο. Έχει και τρόοδος με ωραία δάση, έχει και ερημικούς τόπους, σαν αυτόν εδώ που είμαστε τώρα, όπου αυτοί οι ερημικοί τόποι θυμίζουν πολύ την έρημο της Παλαιστίνης. Και ήρθαν εδώ οι Άγιοι Ηλιόφωτοι και έστησαν την ασκητική τους παλέστρα. Γέροντας ήτο ο Άγιος Ηλιόφωτος. Και από τον γέροντα ονομάστηκαν όλοι οι Ηλιόφωτοι, οι τέσσερις. Ο πέμπτος, ο Ευσθένιος, αν δεν κάνω λάθος το όνομα του, έζησε τα κατοπινά χρόνια και αγίασε εδώ. Και οι νεότεροι τον ενέταξαν γι' αυτόν και οι τέσσερις έγιναν πέντε. Και τώρα βλέπετε, σε αυτήν την εποχή τη δική μας, οι Άγιοι Ηλιόφωτοι και οι πέντε, σιγά σιγά εμφανίζουν τα λείψανά τους. Για να τους τιμήσουμε έτη και έτη περισσότερο. Να καταλάβουμε οι σύγχρονοι Κύπροι ότι ο στόχος μας ούτε το χρήμα είναι, ούτε η επίγειος δόξα που σήμερα την έχεις και αύριο δεν σε ξέρει κανείς, ούτε οι ειδονές που σήμερα τις άπηχεις και αύριο είσαι γέρος και δεν τις έχεις, παρά μόνο πόνους, ασθένειες και θλίψεις και φοβίες ενίως. Οι Άγιοι Ηλιόφωτοι και όλοι οι Άγιοι κατάλαβαν ποιον είναι το συμφέρον της αιώνιας ψυχής του. Και αγάπησαν την μετάνοια, αγάπησαν την εξομολόγηση, αγάπησαν την τακτική Θεία Κοινωνία, αγάπησαν την αγάπη. Η αγάπη είναι ο Χριστός. Αγάπησαν τη ζωή, που η ζωή είναι το Άγιο Πνεύμα. Τι λέμε στο πιστεύω και στο Πνεύμα του Άγιο, το Κύριο, και τα λέμε το ζωοποιόν. Να ποιο μας διά ζωή. Έχουμε το Άγιο Πνεύμα, ζωή. Ζωή αιώνια μάλιστα. Εκείνα τα κόκκαλα εκεί, δεν είναι σαν τα κόκκαλα τα δικά μας. Είναι κόκκαλα γιασμένα. Τι σημαίνει αυτό? Είναι κόκκαλα που έχουν πάνω τους, μέσα τους, Άγιο Πνεύμα. Γι' αυτόν τα προσκυνούμε. Γι' αυτόν και δεν φορούμε μάσκα μέσα στην Εκκλησία Ανιορθόδοξη. Γιατί όλη η ατμόσφαιρα είναι γεμάτη Άγιο Πνεύμα. Έλεγε ο Άγιος Γαβριήλ, ο Γεωργιανός, ο οποίος εκοιμήθηκε το 1994. Αν έβλεπαν, λέει, οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί μετά την λειτουργία τι έχει πάνω στα μάρμαρα, θα έσκυβαν, λέει, και θα έπιαναν τη σκόνη και θα αλήφουν τον εις το πρόσωπο του. Τόση είναι η χάρη του Αγίου Πνεύματος, τόση η ενέργεια από την παρουσία του Αγίου Πνεύματος, του Θεού Πατρός, του Χριστού, που πήραμε το σώμα του και το αίμα του μέσα μας, που σε όλων των ναών, στις εικόνες, στα λείψανα, στον άρτον και τον ίνων, παντού υπάρχει ενέργεια του Αγίου Πνεύματος, ζωή αιώνιος. Μεγάλη αμαρτία ανεποιήσαμε που εκλείσαμε τους ναούς, που φορηθήκαμε, έξω να προσέχουμε. Μέσα στον ναό υπάρχει Άγιο Πνεύμα. Όποιος φοβάται, ας βάλει και μάσκα και ό,τι θέλει. Αλλά εμείς οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί, επειδή αγαπούμε την αγάπη που λέγεται Χριστός και έχουμε και πολλούς μάρτυρες αυτής της αγάπης, σαν τους Αγίους Ηλιοφόρους. Και όταν αγαπήσεις την αγάπη, η τελεία αγάπη, λέει, έξω βάζει το φόβο. Γι' αυτό παρακαλώ την αγάπη σας να παρακαλείτε στην προσευχή σας. Επειδή έρχονται μεγάλα γεγονότα για όλον τον πλανήτη και ήδη τα βλέπετε όλα, όλοι,
και ο Ερντογάν είναι έναν όργανο όλης αυτής της εξέλιξης των γεγονότων, είναι ένας, όπως είπα αλλού, λίμπουρας. Που του έδωσε ο Θεός φτερά. Πότε δίνει ο Θεός φτερά στον λίμπουρα? Όταν είναι να ψοφίσει. Νομίζει ο λίμπουρας ότι είναι κάτι. Αφού πετά, σου λέει, μια ζωή να πας στην κίνκια σέρνεται. Ξαφνικά αποκτά φτερά και πετά. Και πού πάει? Πάει στο φως και καίγεται. Ενώ ο Άγιος Ηλιόφωτος που έπηγε, και Ηλιόφωτος παρακαλώ, ακούστε όνομα ωραίο, χάρηκα που άκουσα προηγουμένως και το έλεγα στους πατέρες μέσα, μερικά ονόματα, Ηλιόφωτος λέει, Ηλιοφώτη, τι ωραίο όνομα να έχω εδώ στο παιδί σου, στο εγγόνι σου. Λοιπόν, ο λίμπουρας όταν δει φως, πάει στο φως ο καημένος. Όλοι έρχονται προς το φως, αλλά δεν είναι καθαρός, δεν πιστεύει, γι' αυτό καίγεται. Έτσι θα πάθει ο Ερντογάν ο καημένος και δυστυχώς θα παρασύρει και τη χώρα του. Μέσα από αυτήν τη διαδικασία να έχει το μερτικό της, καλό μερτικό επιτέλους, και η Κύπρος και η Ελλάδα και πολλές πατρίδες του ελληνισμού και άλλοι και άλλοι, και οι Κούρδοι και οι Αρμένιδες. Αλλά η έννοια μας δεν είναι οι επίγειες πατρίδες μόνο. Μην ξεχνούμε ότι τα χρόνια μας εδώ είναι περιορισμένα. Είμεθα ληξιπρόθεσμοι. Έχουμε ημερομηνία λήξης όλοι μας. Άρα οι Άγιοι έρχονται και μας λένε, νεόφυτε, καλά τα λες και εσύ είχες ημερομηνία λήξης. Μάθε να συγχωράς περισσότερο. Μάθε να προσεύχεις περισσότερο. Μάθε να σιωπάς περισσότερο, που είμαι φλίαρος. Μάθε να υπομένεις περισσότερο. Αγάπησε τις αρρώστιες σου. Και η γάρ δύναμής μου, ένα ασθενή ατελειούργη. Τι ωραία πράγματα. Οι Άγιοι Ηλιόφωτοι το κατάλαβαν. Όλοι οι Άγιοι το κατάλαβαν. Δεν ήταν λίμπουρες, δεν ήταν μυρμήγκια, ήταν μέλισσες. Μέλισσες μάζευαν το μέλι τη γύρι όπου το έβρισκαν. Και έφτιαχνα μέλι που τρώμε μέχρι σήμερα εμείς. Μετρήστε χρόνια από τον 5ο αιώνα Πέτρο μέχρι σήμερα. 1500 χρόνια. Γενναία έρχεται, γενναία φεύγει. Οι Άγιοι Ηλιόφωτοι εδώ. Και θα είναι και μετά εδώ και θα είναι μέχρι τη συντελεία των αιώνων. Μέχρι να τους αναστήθει ο Θεός με το φοβερό λόγο του Χριστού. Εξέρχεται εκ της μνημείς και όλοι θα ζήσουν. Και ο Θεός να μας αξιώσει να είμαστε μαζί με τον Πατέρα, τον Υιό και το Άγιο Πνεύμα. Έτσι πολλά ευλογημένα και Άγιοι Ηλιόφωτοι να φωτίζουν και το δικό μας βίο και το βίο κάθε καλοπροαίρετου ανθρώπου. Διευχόντων Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημών. Θαυμαστός ο Θεός εν της Αγίης αυτού, της Αγίης της εν τη γη αυτού, εθαυμαστός εν ο Κύριος, πάντα τα θελήματα αυτού εν αυτής.